Ειδική προβολή του πρώτου επεισοδίου της 10ης εντολής χθες το μεσημέρι στα Village Cinema στο The Mall Athens. Όσοι παραβρέθηκαν είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν με τον Πάνο Κοκκινόπουλο και τους συντελεστές τη στιγμή της επιστροφής της καλύτερης σειράς thriller που έγινε ποτέ στην ελληνική τηλεόραση. Η 10η εντολή επιστρέφει στον Α την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 11 το βράδυ. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι που καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Α ένα brand, ένα project το οποίο στο παρελθόν αποτελούσε βαρύ δυναμικό για το πρόγραμμα του Α. Θεωρώ ότι το μεγάλο ταλέντο του Πάνου είναι ότι μπορεί μέσα στο τηλεοπτικό περιβάλλον να μας δίνει νότες κινηματογράφου, που είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης μου αρέσει πάρα πολύ και είναι και μεγάλη μας τιμή που μέσα με όχημα του τη 10η εντολή περνάνε την πόρτα του Α πάρα πολύ καλή ηθοποιή σε αυτοτελείς ιστορίες. Όταν αποφασίσαμε να ξαναφέρουμε τη μυθοπλασία στον Α, ήταν χωρίς δεύτερη σκέψη η απόφαση να έρθει και το αστυνομικό, η αστυνομική τυπολογία που είναι και είδος αγαπητός στους τηλεθέτες του Α. Όταν μας ήρθε ο Πάνος Κοκκινόπουλος με την πρόταση να το αναβιώσουμε, ήμασταν και εμείς ήδη στο δρόμο να αποφασίσουμε κάτι τέτοιο, οπότε κούμπωσε πολύ εύκολα. Το λέμε 10η εντολή γιατί θέλουμε να θυμίζει κάτι από τα παλιά, αλλά επειδή όλα έχουν αλλάξει μέσα αυτά τα 10 χρόνια και εμείς κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό, που κρατάει τα δομικά στοιχεία του παλιού, αλλά φέρνει και κάτι καινούριο. Αυτό το καινούριο είναι μια κινηματογραφική αντίληψη της τηλεόρασης. Οι διαφορές είναι και σεναριακές και σκηνοθετικές και τεχνικές. Η σεναριακή είναι ότι επικεντρωνόμαστε στους χαρακτήρες πιο πολύ και όχι μόνο πάνω στη δράση. Δεύτερον, η αφήγηση είναι πιο λιτή και επικεντρωμένη και αυτή στους χαρακτήρες, μιλάω σκηνοθετικά πάντα, και αυτό δίνει μια κινηματογραφικότητα στη σειρά. Επίσης, οπτικά φύγαμε από το ντοκιμανταρίστικο σκληρό ρεαλισμό, το στυλ αυτό, και κάνουμε προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια αισθητική που σε κάθε επεισόδιο είναι διαφορετική. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να ξαναζήσουμε αυτή την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα αυτής της σειράς με καινούργια επεισόδια, με καινούργιες ιστορίες. Είναι η απόφασή σας να συμμετέχετε πιο πολύ σε αυτοτελή επεισόδια, πιο πολύ σε μικρές ιστορίες? Όχι, δεν είναι αυτό. Απλώς λυπάμαι πολύ, αλλά δυστυχώς δεν βρίσκω ότι γίνονται αυτή τη στιγμή σειρές τις οποίες αξίζει πραγματικά ένας ηθοποιός που είναι κάπως πιο απαιτητικός να συμμετέχει σε αυτές. Θέλω να κάνω τηλεόραση, αλλά θέλω να κάνω και εμένα μου λείπει τηλεόραση, αλλά θέλω να κάνω καλή τηλεόραση. Εγώ προσωπικά έχω μια έτσι συναισθηματική... έχω μια σύνδεση, πώς να το πω, με τη 10η εντολή. Έχω κάνει αρκετές. Θεωρώ ότι είναι από τα πολύ καλά πράγματα που έχουν υπάρξει διαχρονικά μέσα στην ελληνική τηλεόραση. Είναι χαρά, μας είχε λείψει. Προσπαθούσαμε να βολευτούμε με τις επαναλήψεις, αλλά όλοι περιμέναμε πότε και ήμασταν σίγουροι ότι κάποια στιγμή θα ξαναγίνει. Λοιπόν, μαζί έχετε παίξει σε κάποιο επεισόδιο της 10ης εντολής? Πολλά έχουμε κάνει μαζί. Είναι από τους σκηνοθέτες που δεν φοβούνται να πάρει ζευγάρι, ότι θα το χαλάσουν, διότι δεν το νοιάζει. Ξέρεις, έχουμε συναντήσει και αυτό το κόμπλεξ, ότι άμα πάρει το ζευγάρι θα κάνει κλίκα, θα αυτό. Όχι, αγάπη μου, καθόλου, καμία σχέση. Ο άνθρωπος, ο προχωρημένος, ο σωστός, ο σινεματζής, ο πρόστιχος κάνει τη δουλειά του σωστά. Ο Πάνος δουλεύει πάρα πολύ υποκριτικά. Αν δεν βγάλεις αυτό που θέλει, είναι ικανός να περιμένει εκεί μέχρι να του το δώσεις, να του δώσεις αυτό το συνέστημα που πρέπει να βγει. Το διαφορετικό είναι, δεν ξέρω αν σας είπε και ο Πάνος, είναι ότι ο τρόπος αφήγησης της κάμερας και σαφώς η ωριμότητα από όλους, και από τον Πάνο κυρίως και από τους άλλους σκηνοθέτες και από εμάς μεγαλώσαμε. Νομίζω ότι είναι τύχη να δουλεύεις μαζί του, είναι υπερσκηνοθέτης, γιατί σου δίνει έδαφος ώστε πραγματικά να είσαι ελεύθερος και να μπεις στις ακραίες καταστάσεις που ζητιούνται στο γύρισμα. Αλλά και αυτός και όλο το συνεργείο, που είναι ένας και ένας οι άνθρωποι υπέροχοι, παθιασμένοι με αυτό που κάνουν, και είναι σαν να είσαι σε μια ταινία. Νομίζω ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και κινηματογραφικά και θεματικά και υποκριτικά, τολμώ να πω. Δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα που είδαμε σήμερα είναι σαν ταινία, σαν πολύ καλή ταινία. Αυτό έχω να πω. Εγώ πια τώρα είμαι σε ένα σημείο που, εκτός από ρόλους και οι οικονομικές απολαβές που και αυτά είναι μες στη δουλειά μας, μετράω και σχέσεις. Και με τον Πάνο η σχέση μας είναι πια οικογενειακή. Νιώθω μια τεράστια προστασία. Στο επεισόδιο που είδατε, στη σκηνή που έκανα, ήταν πολύ σκληρή. Και αν δεν είχα τον Πάνο, δεν θα τολμούσα να την κάνω. Η ασφάλειά του μας δίνει, οι φτερούγες του στο γύρισμα, είναι απίστευτος. Εύχομαι στους συναδέλφους μου
να έχουν την τύχη να δουλέψουν μαζί του.